Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 4 χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Το αρχικό ερώτημα που δικαιολογημένα τίθεται από τον νομικό κόσμο, από τους ανθρώπους που την παρακολουθούν και ενδιαφέρονται για την εξέλιξή της και πρώτα απ' όλα φυσικά από τα ίδια τα θύματα και τις οικογένειές τους που περιμένουν τη δικαίωσή τους, είναι γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ αυτή η δίκη, ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη δίκη, με 69 κατηγορούμενους, δεκάδες δικηγόρους, εκατοντάδες μάρτυρες, για μια ογκώδη δικογραφία με χιλιάδες έγγραφα, που αφορούν όχι μόνο τις τρεις κύριες υποθέσεις που εκδικάζονται, δηλαδή τη δολοφονία Φίσα στο Κερατσίνι, τη δολοφονική ενέδρα στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες στο Πέραμα, αλλά και δεκάδες άλλες υποθέσεις που συσχετίζονται και αφορούν εγκληματικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η εξέλιξή της θα ήταν σίγουρα διαφορετική αν η κυβέρνηση είχε πάρει από την αρχή τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνσή της, όπως η αποκλειστική απασχόληση των μελών του δικαστηρίου και η διεξαγωγή της στο εφετείο της Αθήνας, όπως είχαμε επανειλημμένα ζητήσει και ως πολιτική αγωγή. Μέτρα τα οποία ήταν όχι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτά, όπως αποδεικνύεται σήμερα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει τη βασική ευθύνη για την καθυστέρησή της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει διάταξη στο σχέδιο του νέου ποινικού κώδικα που έδωσε για διαβούλευση, με την οποία μειώνονται τα όρια των ποινών για το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, η οποία, αν ισχύσει, αντικειμενικά θα βοηθήσει την υπόδικη ηγεσία της να πέσει στα μαλακά. Το επόμενο ερώτημα, φίλες και φίλοι, που εύλογα επίσης τίθεται, είναι τι έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα μέσα από όλη αυτή την πολύχρονη ακροαματική διαδικασία της συγκεκριμένης δίκης. Τόσο από τους δεκάδες μάρτυρες κατηγορίες που εξετάστηκαν, όσο και τα χιλιάδες έγγραφα του κατηγορητηρίου και της πολιτικής αγωγής που αναγνώστηκαν, και όταν λέμε έγγραφα να διευκρινίσουμε, εννοούμε και φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κτλ., αναδείχτηκαν με τρόπο που δεν νομίζουμε ότι αμφισβητείται, δύο βασικά πράγματα, τα οποία βεβαίως ήταν αρκετά γνωστά και πριν ξεκινήσει η δίκη. Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής ως κίνητρο της εγκληματικής δράσης της. Είναι τεράστιο και συχνά ανατριχιαστικό το υλικό με τα άρθρα και τις δηλώσεις τους που εξηνούν το Χίτλερ, το ναζιστικό καθεστώς και τις θηριωδίες του στο όνομα της ανωτερότητας της Αρίας Φυλής, οι φωτογραφίες με τις βάστικες, τα SS και τα άλλα αποκρουστικά ναζιστικά σύμβολα. Ένα ελάχιστο αντιπροσωπευτικό μέρος αυτού του υλικού προβάλλεται στο ταμπλό στην είσοδο του αμφιθεάτρου και αξίζει να το δει κανείς. Είναι αυτή η ιδεολογία που οπλίζει το χέρι των χρυσαυγητών να επιτίθενται με μίσος και να δολοφονούν ανυπεράσπιστους μετανάστες, αντιφασίστες, πρωτοπόρους συνδικαλιστές, κομμουνιστές. Το δεύτερο στοιχείο, φίλες και φίλοι, είναι ο ίδιος ο εγκληματικός χαρακτήρας της, που είναι αλληλένδετος με την ναζιστική ιδεολογία της. Και εδώ το υλικό που αποκαλύφθηκε είναι πραγματικά συντριπτικό. Πλήθος από φωτογραφίες και βίντεο, με τα τάγματα εφόδου που δρούν οργανωμένα, ηχητικές συνομιλίες, μηνύματα με εντολές κλπ. Μέσα από το ίδιο αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ξεκάθαρα και η ευθύνη της ηγεσίας της, το γεγονός δηλαδή ότι οι εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής συνιστούν οργανωμένες επιθέσεις από τα τάγματα εφόδους της, που δρούν όχι αυθόρμητα, αλλά κατόπιν εντολών οδηγιών ενημέρωσης και έγκρισης της ηγεσίας της διαμέσου της ιεραρχικής πυραμίδας, πυρηνάρχης τοπικής οργάνωσης, περιφερειάρχης βουλευτής, αρχηγός. Είτε αυτές αφορούν συγκεκριμένους στόχους, είτε θέτουν ένα ευρύτερο πλαίσιο στόχων. Μετανάστες, αντιφασίστες, συνδικαλιστές,
κομμουνιστές και γενικά ιδεολογικούς αντιπάλους. Άλλωστε, η Χρυσή Αυγή είναι μια γνήσια ναζιστική οργάνωση που έχει στο DNA της, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, την οργανωμένη και μαζική εγκληματική δράση, για την οποία προϋπόθεση είναι η τυφλή υπακοή στον αρχηγό μέσω της απαρέγκλητης ιεραρχίας. Επομένως, κάθε άλλη εκδοχή για επιμέρους μόνο ευθύνες κατώτερων ή μεσαίων στελεχών της, χωρίς να περιλαμβάνει αυτήν της ηγεσίας της, προέκυψε ότι δεν έχει καμία απολύτως βάση. Αποκαλύφθηκαν τέλος, σε σημαντικό βαθμό, και οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τμήματα του κρατικού μηχανισμού και της εργοδοσίας. Για παράδειγμα, ο ανεκτικός έως προκλητικός ρόλος αστυνομικών στη δολοφονία του Παύλου Φίσα ή η συμπόρευση της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές στη ζώνη του Περάματος για το χτύπημα του τοξικού σωματείου και του ΠΑΜΕ. Τα παραπάνω στοιχεία, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αναδείχτηκαν, καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν. Κανένας πλέον μετά από αυτή τη δίκη δεν μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι δεν ξέρει τι πραγματικά σημαίνει Χρυσή Αυγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται μόνο ή ακόμη περισσότερο κυρίως στις αίθουσες των δικαστηρίων. Χωρίς φυσικά να υποτιμάμε και αυτή την πλευρά, γι' αυτό άλλωστε δίνουμε τη μάχη μας ως πολιτική αγωγή στη συγκεκριμένη δίκη. Αλλά πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντηση στη Χρυσή Αυγή και γενικότερα το φασισμό στη χώρα μας μπορεί να δοθεί πολιτικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και την νεολαία, με την απομόνωσή της παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά. Με την καταδίκη της στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με το γκρέμισμά της από την τρίτη θέση και την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Και πάνω απ' όλα με τον αγώνα για την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει και τρέφει τέτοια εκτρώματα. Γιατί, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά μονάχα ως καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, ως ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και πράγματι, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, ο φασισμός αποτέλεσε και αποτελεί επιλογή της κυρίαρχης αστικής τάξης, αφενός ως εναλλακτική λύση, όταν άλλα διαχειριστικά και κυρίως σοσιαλδημοκρατικά σχήματα αποτυγχάνουν, αφετέρου ως σιδερένια γροθιά απέναντι στο εργατικό κίνημα και την πρωτοπορία του τους κομμουνιστές. Αντικειμενικά λοιπόν, η πάλη κατά του φασισμού συνδέεται αναπόσπαστα με την πάλη για μια διαφορετική κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.